make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing Reaper Rock. Καλή σας μέρα και πάμε τώρα σε μια πολύ δυνατή αφιέρωση για τα φιλαράκια μας, τους μηχανικούς μας, τους τράμπες μας, εκεί στο συνεργείο, αλλά και για τα μουτζουρωμένα χέρια μας, τους αδερφούς Ριζί. Όχι, Αιγουδοπούλου μου, φέρετε τα αυτιό για σέρβις. Όχι, δεν έφερα τα αυτοκίνητα μου για σέρβις. Γιατί ήρθετε? Ήρθα για άλλο λόγο. Ο λόγος αυτός λέγεται Μάριος Ριρής. Ένιχτα για σένα, Μάριε. Αλλά για τον αυγορούφητο τον αδερφό μου τον Προκόπη Ριρή. Όχι. Είναι να μπούτετε όλα. Ήρθα για τον Λάμπρο Ριρή. Για τον Άσο τον πατέρα μου. Είδατε τον? Ναι. Ανακάτωσα τα προσωπικά του άνδρα μου μες στο δικηγορικό. Κακόν κορίτσι. Και ανακάλυψα ότι... Άφησε μας να φάω σαν ριάλια. Ότι ο Λάμπρος Ριρής είναι δικηγόρος και βρίσκεται στην Κύπρο. Ανατρίχιασα το, αλήθεια? Παραμύθια! Και μπορούμε να τον εύρουμε. Δηλαδή αλήθεια θα τον εύρουμε μετά από τόσα χρόνια ο Φάνιας? Ναι, μωράκι μου, εχαρικές. Η μία μου πλευρά η απεδό εχάρηκε. Η άλλη πλευρά δεν μπορώ να στατάω τη χαρά. Γιατί? Διότι θα χάσουμε το επίδομα ο Φάνιας. Άντε καλημέρα στα μουτζουρεμένα χέρια. Αδερφή Ριρή, για σας μια παολάρα. Και δει τώρα, πες ύβρεστο, τι θα του πεις? Να του πω, κύριε Ριρή, έχεις δύο γιους. Και μερικούς άλλους νόθους. Για τζίνους τους μπρο που εν εγνώρισα, με ενδιαφέρει και πολύ. Εμένα εν ενδιαφέρει με ο αδερφός μου ο Προκόπης μόνο. Ναι ρε Μαρία μου, αλλά αν έχει ήδη άλλη ζωή και θέλει να σας αναγνωρίσει. Τούτες τις σαπουνόπερες που βαριέμαι και γι' αυτό δεν τον έψαξα να το δω. Ήβρατο. Πού το βρήκες? Θα πιάσω τηλέφωνο τον άντρα μου και θα το ρωτήσω τι άνθρωπος είναι ο κύριος Λάμπρος, τι προσέγγιση χρειάζεται κτλ. Γιατί στέκεσαι τόσο στο πλευρό μου, γιατί με βοηθάς? Επειδή περιμένω τη στιγμή που να μου το ανταποδώσεις, αγόπη μου. Σε είδος. Ναι. Ανατρίχιασα τώρα. Αλλά τώρα κάνω υπομονή όπως κάνω και σειρά. Έτσι κάνω τα γέρημα. Πάω να πιω τηλέφωνο. Εντάξει. Εργάζεσαι στο project μας, το ξέρω το τοπίς με την κυρία Νικροπούλου. Η κυρία Ιγροπούλου ανακάλυψε ότι... Ο πατέρας μας είναι μεγάλος δικηγάρος και πολύ ιδιόδημος χαρακτήρας. Ακριβώς. Τηλεφώνησες εσύ, μάνι μάνι. Δεν αρκιμός. Έμαθα επίσης ότι έχει τεράστια περιουσία. Ναι. Και ότι έδια του αγγέλου του νερόν όμως. Πού το μάθες τούτο, τράμπα? Εδώ κάντε the table κάτι χρήματα της κυρίας Νικολούλη και Ιβρεντα. Παναγία μου, σοβαρά μιλάς τώρα, ρε? Ναι, πέρα μου σοβαρά μιλώ. Πού ξέρεις ότι ατσιγκούνεις, ρε? Κάμα του friend request και εμείς μου θέλει 5€ για να δεχτεί. Ω my bro, τούτος εν καθαρό όμως τράμπας, ρε. Κατάφερες τα όμως, επικοινώνησες μαζί του. Είπα του, τάχα δίνουμε ένα μηβί σε όποιον μας δώσει πληροφορίες που βρίσκεται ο πατέρας μας και παρέπεψε μες στο σκοπευτήριο. Γιατί? Επειδή τσαμε θα είναι ένα συνεργάτη, του είπε μου, που θα μας βοηθήσει να δούμε τον πατερουλίνο μας. Μυρίζει μου τράμπα. Ένα είναι ο πατερουλίνο μας. Κάτε. Πάμε στο σκοπευτήριο, καλό εμπρό μου. Ρε, είσαι μαζί μου, Προκόπη μου. Ρε, είσαι μαζί μου, Προκόπη μου, μίλα μου, ρε. Είμαι, επίχτη. Φύγαμε.